Αν ο κάτω γίνεται η εθνική ομάδα μπάσκετ, καθώ τρει εν ενεργεία διεθνεί του Ολυμπιακού αποφάσισαν να απέχουν από αυτήν λόγω τη συμφωνία του Ρικ Πιτίνο με το Παναθηναϊκό. Οι πρίντεζες Παπα-Νικολάου και Κόνιαρη, με επιστολή του στην Ομοσπονδία, κάνουν γνωστό ότι δεν επιθυμούν να αγωνιστούν στο αντιπροσωπευτικό μα συγκρότημα, ισχυριζόμενοι ότι ο νέο Ομοσπονδιακό Τεχνικό συμφώνησε να δουλέψει παράλληλα στο τριφύλι, ενώ του είχε διαβεβαιώσει ότι δεν θα το έκανε. Όταν συναντήθηκα με του δύο παίκτε του Ολυμπιακού, δεν υπήρχαν ανοιχτέ θέσει εργασία για εμένα, ώστε να κοουτσάρω. Έχω μεγάλο σεβασμό για όλε τι ομάδε στην Ελλάδα. Η εθνική ομάδα δεν έχει σχέση με μια αντιπαλότητα, αλλά με το να αγωνίζεσαι και να τιμά τη χώρα σου. Θα επιλέξω 12 παίκτε που θα μου δώσουν σπουδαία προσπάθεια για να μα βοηθήσουν να φτάσουμε στην νίκη. Λίγες ώρες νωρίτερα, το βράδυ της Πέμπτης, ο Πιτίνο αποθεώθηκε στο ΟΑΚΑ, καθώς εμφάνισε ένα μεταμορφωμένο Παναθηναϊκό, ο οποίος νίκησε εύκολα την Πασκόνια με 168, σημειώνοντας την καλύτερη αμυντική επίδοσή του για φέτος στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το σεφ το Μιλάνο, με τον αέρα των καλών εμφανίσεων και νικών του στα τελευταία παιχνίδια, και έχοντας την ανάγκη να διατηρήσει την επαφή του με την πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας της Ευρωλίγκα.